Περνώντα στα τη οικονομία, σήμερα ήταν και μέρα Eurogroup, κυρίε και κύριοι, με του υπουργού οικονομικών τη Ευρωζώνη να δίνουν το σήμα για δημοσιονομική χαλάρωση και την επόμενη χρονιά. Περισσότερο όμω θα μα πει ο Κωνσταντίνο Μαραβελίδη, που βρίσκεται στην αίθουσα ειδήσεων με όλο το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπω το είπε σήμερα Eurogroup και ενό σημαντικού Eurogroup που έγινε φυσικά μέσω τηλεδιάσκεψη. Και το βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν η πανδημία και οι οικονομικέ επιπτώσει τη. Πώ μπορεί να συγκρατηθεί όλο αυτό ο κατήφορο, αυτή η ύφεση στην Ευρωζώνη και πώ μπορεί να γυρίσει σε ανάπτυξη. Mm -hmm. Μέσα σε αυτό έχουμε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και η ένατη ελληνική αξιολόγηση. Mm -hmm. Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δόθηκε ένα ξεκάθαρο σήμα προ είναι η Ευρώπη για παράταση τη δημοσιονομική ευελιξία και το 2022. Ε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που νοιάζει πάρα πολύ να μπορούν οι εθνικέ οικονομίε, να μπορούν τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν όλο αυτό που έχει συμβεί στι οικονομίε του από την πανδημία, να μπορέσουν να βοηθήσουν επιχειρήσει και νοικοκυριά, ώστε να μην έχουμε χειρότερα, να μπορέσουν να συγκρατηθεί η ύφεση και να περάσουμε σε ανάπτυξη. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο τόνισε και ο κύριο Ντόναχη, ο πρόεδρο του Eurogroup και Ιρλανδό Υπουργό Οικονομικών, mm. είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε πολύ νωρί τα μέτρα στήριξη σε επιχειρήσει και νοικοκυριά. Πρέπει να συνεχιστούν τώρα και σταδιακά σιγά σιγά να σταματήσουν. Γιατί φοβούνται στην Ευρωζώνη ότι ενδεχομένω με μία κρίση να ακολουθήσει την άλλη. Δεν θέλουν να δημιουργηθεί μία κρίση απασχόληση στην Ενωμένη Αγορά. Κάτι το οποίο το έχουμε δει και στην Ελλάδα να υπάρχει σαν καμπανάκι από του φορεί τη αγορά που λένε αν δεν γίνει κάτι μπορεί να έχουμε 200.000 λουκέτα στην ελληνική οικονομία και πολλαπλάσιο αριθμό νέων ανέργων. Και το άλλο που του νοιάζει πάρα πολύ στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψη. Ένα ακόμα σήμα δόθηκε για ταχεία αποδέσμευση των κονδυλίων. Ναι. Είναι χρήματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τι πολιτικέ που θα φέρουν αυτή την αλλαγή που λέγαμε νωρίτερα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό είναι το ε, περιβάλλον, να το εξηγήσουμε αυτό και στου τηλεθεατέ. Το να παρακολουθεί ένα Eurogroup τώρα δεν είναι όπω παλιά που υπήρχαν ε, πιο πολύ ο Βορρά και ο Νότο, οι δανειστέ και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν αυτά τα στρατόπεδα. Πιο πολύ είναι μια Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι Υπά... από αυτά τα κρίσιμα Eurogroup που μα ξενιχτούσαν τα δεκάδε Ακριβώ όπω το είπε. Αλλά όχι εδώ η εικόνα. Θα σε ελπίσουμε ελπίσουμε δεν θα ξαναζήσουμε βέβαια τέτοια. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά στο μέλλον. Η οικονομία δεν αναμένεται να περάσει από τα δύσκολα πολύ γρήγορα. Mm -hmm. ε, Πάντω να πούμε ότι γενικότερα η εικόνα είναι ότι η πανδημία βρήκε σχεδόν όλη την ευρωζώνια προετοί μα. Δεν με mm -hmm. κάποιε χώρε όπω η Γερμανία που είχαν ένα απίστευτα μεγάλο πλεόνασμα. Ε, από εκεί και πέρα τώρα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τα χειρότερα να περάσουμε σε ανάπτυξη. Και με λίγα λόγια ο κύριο Ντόναχιου είπε αυτό που κάνουμε δουλεύει. Α μην το αλλάξουμε. Έχουμε δώσει σε βοήθειε το 8% του ΑΕΠ τη Ευρωζώνη. Θα το συνεχίσουμε και μέχρι να ξεπεράσουμε την πανδημία. Αλλά όλα εξαρτώνται από την πορεία τη υγειονομική κρίση. Σημαντικό ρόλο, είπε, θα παίξουν οι εμβολιασμοί. Μάλιστα. Όταν εμβολιαστεί ο πληθυσμό, τότε θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε. Σημαντικό επίση είναι το τι γίνεται με την ένατη αξιολόγηση. Ξέραμε ότι η Ελλάδα είχε περάσει επιτυχώ την αξιολόγηση. Mm -hmm. ε, ουσιαστικά αυτό σφραγίστηκε και από το Eurogroup. Υπήρξαν κάποια, κάποια καρφιά, αν θέλει, γιατί. Όλοι επεσήμαναν ότι η Ελλάδα έχει ε, πέσει λίγο στι μεταρρυθμίσει, ναι. έχει χαθεί λίγο το momentum. Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τι γίνεται με την ενεργοποίηση του πτωχευτικού κώδικα και στην αποπληρωμή των ε, χρεών προ το δημόσιο. Των ιδιο, το χρεών που έχουν οι ιδιώτε προ το δημόσιο. Α, όλα αυτά είναι κρίσιμα θέματα, του απασχολούν πάρα πολύ και τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Όλα αυτά όμω είναι συζητήσει που συνεχίζονται ανάμεσα στου θεσμού και το οικονομικό επιτελείο. Κωνσταντίνο Μαραβελίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεμπορτάζ βράδυ. Κυρίε και κύριοι, λίγε διαφημίσει και επιστρέφουμε με τι πολιτικέ μα συζητήσει.